Ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότητας του βουνού? Ποιοι και πότε ανέβηκαν πρώτη φορά? Αξίζει κανείς να κάνει το Basecamp Trek? Ποιος κατάφερε να ανέβει και να κατέβει την κορυφή σε 28 ώρες? Ποια ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που στέρισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους? Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα απαντηθούν τα επόμενα λεπτά. Το Αναπούρνα είναι ένα βουνό που βρίσκεται στην οροσειρά των Ιμαλαίων, στο βόρειο κεντρικό Νεπάλ. Διαθέτει αρκετές ψηλές κορυφές, με υψηλότερη την Αναπούρνα 1 στα 8.091 μέτρα. Παρά το γεγονός ότι είναι το 10ο ψηλότερο βουνό της γης που μόλις ξεπερνάει τα 8.000 μέτρα, είναι από τα 3 πιο επικίνδυνα βουνά για αναρρίχηση. Ο βασικός λόγος που το καθιστά το πιο φωνικό βουνό είναι ο απρόβλεπτος καιρός που οδηγεί σε χιονοστιβάδες ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι πάνω από το 60% των θανάτων έχουν προκληθεί από χιονοστιβάδα και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που συναντάται σε όλα τα βουνά των 8.000 μέτρων. Επίσης, οι επιτυχημένες αναβάσεις ανέρχονται κοντά στις 220, ενώ η αναλογία θανάτων και επιτυχημένων αναβάσεων είναι περίπου 30%. Ο δείκτης αυτός μειώθηκε κατά πολύ, ύστερα από την επιτυχημένη ανάβαση 32 ατόμων το 2019. Παρόλο που το Αναπούρνα είναι ένα φωνικό βουνό, έχει ένα από τα πιο δημοφιλή Basecamp Treks. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο ελκύει πολλούς πεζοπόρους είναι η φήμη του. Οι περισσότεροι εξετάζονται στην ιδέα να περπατήσουν στους πρόποδες ενός τόσο απαιτητικού βουνού. Ο δεύτερος λόγος είναι η μικρή διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του, καθώς χρειάζονται περίπου 6 με 7 ημέρες. Ο τρίτος λόγος, που είναι εξίσου σημαντικός, είναι η απίστευτη θέα που προκαλείται από τα πανύψηλα βουνά της περιοχής, όπως το Αναπούρνα 2, το Αναπούρνα 3, το Αναπούρνα 4, το Γκάγκαπούρνα και το Ματσαπουτσάρε, όλα πάνω από τα 7.000 μέτρα. Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η επίτευξη των αναβάσεων στις ψηλότερες κορυφές του κόσμου αποτέλεσαν ένα είδος εθνικής πρόκλησης. Η ιστορία ξεκινάει με την Εθνική Αποστολή των Γάλλων που κατάφερε να πάρει άδεια από τις αρχές του Νεπάλ. Η ομάδα αυτή ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου του 1950 με σκοπό να φτάσει στην κορυφή του Ντουαλαγκύρι, στα 8.167 μέτρα, αλλά μετά από αρκετές εβδομάδες περιπλάνησης και άκρυπης προσπάθειας για την έβρεση μιας βιώσιμης διαδρομής, αποφάσισαν να επιχειρήσουν στο κοντινότερο βουνό. Μετά από αρκετές μέρες εξερεύνησης και δημιουργίας 6 κατασκηνώσεων, κατάφεραν στις 3 Ιουνίου του 1950 να βρεθούν στην κορυφή του Αναπούρνα. Δύο μέλη της αποστολής, ο Μωρίς Ερζόγκ και ο Λουίλα Σενάλ, κατάφεραν να γράψουν ιστορία για 3 λόγους. Αρχικά, η συγκεκριμένη ανάβαση ήταν η πρώτη επιτυχημένη σε οκτάρα κορυφή. Δεύτερον, έγινε χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου. Και τρίτον, η κορυφή αναγνωρίστηκε και σκαρφαλώθηκε την ίδια χρονιά. Βέβαια, όλο αυτό έχει ως θύμημα οι δύο Γάλλοι να πάθουν εκτεταμένα κρυοπαγήματα και να χάσουν όλα τα δάχτυλα των ποδιών, και ο Ερζόγκ να χάσει αρκετά δάχτυλα των χεριών καθώς πραγματοποίησε την κατάβαση χωρίς γάντια. Όπως μπορείτε να δείτε, εξαιτίας των εκτεταμένων κρυοπαγημάτων των δύο ρηβατών, πραγματοποιήθηκε μια γιγάντια προσπάθεια κατάβασης. Ήρωες για άλλη μια φορά, η Σέρπα. Στα περισσότερα βουνά των 8.000 μέτρων, η νότια πλευρά είναι η πιο προσβάσιμη, ωστόσο στο Αναπούρνα συμβαίνει το αντίθετο. Η πρώτη ανάβαση από την νότια πλευρά πραγματοποιήθηκε το 1970 από δύο μέλη Βρετανικής Αποστολής. Μπορεί η Αποστολή στην αρχή να έχει εθνικό χαρακτήρα, ωστόσο ύστερα από πρόταση στο χορηγό να γραφτεί βιβλίο για αυτή την Αποστολή,
σκέφτηκαν να προσθέσουν και έναν Αμερικάνο, με σκοπό να αυξηθούν οι πωλήσεις του βιβλίου. Αυτή η ανάβαση θεωρήθηκε η πιο δύσκολη τεχνικά που έχει πραγματοποιηθεί σε οχτάρα κορυφή, καθώς απαιτείται να ρίξει 3.000 μέτρων σε σχεδόν κάθε το βράχο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν επιλέχθηκε η πιο βατή διαδρομή, αλλάζοντας έτσι το μοτίβο που ήθελε τους ορειβάτες να πηγαίνουν από την ευκολότερη διαδρομή για χάρη της γρηγορότερης ανάβασης. Δυστυχώς, από αυτή την αποστολή δεν έλειψε και ένα θανατηφόρο ατύχημα, καθώς ο ορειβάτης Ιαν Κλόου κατά την κατάβαση σκοτώθηκε ύστερα από πτώση κομματιών πάγου. Το σώμα του μεταφέρθηκε κοντά στην κατασκήνωση βάσης και θάφτηκε μετά από μία τελετή στο βουνό. Ένα ρητό για τον Απούρνα αναφέρει: το βουνό είναι επικίνδυνο από τη βόρεια πλευρά, επικίνδυνο και δύσκολο από τη βορειοδυτική, επικίνδυνο, δύσκολο και απότομο από τη νότια. Αυτό φυσικά δεν εμπόδισε τον αποκαλούμενο κελβετική μηχανή Willis Tech να πραγματοποιήσει μια σόλο ανάβαση και κατάβαση μέσα σε 28 ώρες από τη νότια πλευρά. Το 2013 ήταν η τρίτη φορά που επιχειρούσε, καθώς τις δύο προηγούμενες δεν τα είχε καταφέρει. Μάλιστα, σε μία εξ αυτών σώθηκε χάρη στο κράνος του, έπειτα από πτώση πάγου. Καλώς ή κακώς, μετά από αυτή την ανάβαση προέκυψε μία διαμάχη, διότι ο Στεκ επέστρεψε χωρίς αποδείξεις από την κορυφή. Ο ίδιος ανέφερε πως εξαιτίας μιας μικρής χιονοστιβάδας έχασε το ένα του γάτι και τη φωτογραφική μηχανή. Επίσης, υποστήριξε ότι το αλτίμετρο που είχε μαζί του έσπασε κατά την ανάβαση. Μπορεί να υπάρχουν σκιές γύρω από το κατόρθωμά του, αλλά και επίσημα θεωρείται μία από τις εντυπωσιακότερες αναβάσεις των Ιμαλαϊών όλων των εποχών. Τον Οκτώβριο του 2014 συνέβη μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 175 τραυματίστηκαν εξαιτίας μίας χιονοθύελλας που προκάλεσε αρκετές χιονοστιβάδες. Την ημέρα του συμβάντος, περίπου 100 πεζοπόροι που έκαναν μία διαδρομή του βουνού φαίνεται πως έφυγαν από ένα ξενώνα στα 5.000 μέτρα με σκοπό να ανέβουν στην κορυφή του περάσματος Θορόν Κλά. Μετά από αλλεπάλληλες χιονοστιβάδες, οι περισσότεροι από αυτούς εγκλωβίστηκαν και έτσι ξεκίνησε μια γιγάντια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα κύμα κατηγοριών. Από τη μία, η κυβέρνηση του Νεπάλ δεχόταν κριτικές γιατί δεν προειδοποίησε για τον καιρό που πλησίαζε. Από την άλλη, η κυβέρνηση κατηγορούσε τους τζαμπατζίδες ορειβάτες που δεν ήθελαν να πληρώσουν έμπειρους οδηγούς που θα μπορούσαν να τους ενημερώσουν για τα φαινόμενα που θα ακολουθούσαν. Πάντως, αρκετοί ορειβάτες ανέφεραν πως είχαν ευθέσει τον προβληματισμό τους σε τοπικούς οδηγούς και σε προσωπικό των ξενώνων, αλλά όλοι τους ήταν καθησυχαστικοί. Εν τέλει, η κυβέρνηση παραδέχτηκε την έλλειψη υπαρκούς ενημέρωσης και ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα σύστημα προειδοποίησης για τον καιρό. Οι ιστορίες και τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτά τα βουνά είναι πράγματι εντυπωσιακά. Άμα τα βρίσκετε και εσείς εξίσου ενδιαφέροντα, κάντε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι, ώστε να μας οθήσετε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Όσοι είστε λάτρεις των υψηλών βουνών, μπορείτε να δείτε τα άλλα δύο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που υπάρχουν στο κανάλι. Επειδή όμως σε αυτά τα βουνά δεν είναι και τόσο εύκολο να πάμε, υπάρχουν αρκετές προτινόμενες διαδρομές στην Ελλάδα που ικανοποιούν και τους αρχάριους και τους προχωρημένους πεζοπόρους.